Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου. 100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την απελευθέρωση της Ηπείρου και φυσικά της πόλης, των Ιωαννίνων. Ήταν ένας πόλεμος που κινητοποίησε όλο το λαό και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα εθελοντών από όλα τα μέρη του ελληνισμού, εντός και εκτός της Ελλάδος. Βουλευτές άφησαν τα έδρανα της Βουλής και πήγαν στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσουν μαζί με γιους και κόρες πρωθυπουργών, Ολυμπιονίκες, δημάρχους και κυρίες της αριστοκρατίας των Αθηνών. Αμερικανοί και Ιταλοί συγκινήθηκαν από τον αγώνα των Ελλήνων και έσπευσαν να προσφέρουν το αίμα τους στα βουνά της Ηπείρου. Ακόμα και ανήλικα παιδιά έφυγαν κρυφά από τα σπίτια τους και διεκδίκησαν ενεργό ρόλο στα πεδία των μαχών. Αυτό το άγνωστο έπος των εθελοντών θα σας παρουσιάσουμε σήμερα στη Μηχανή του Χρόνου. Οκτώβριος 1912. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο κηρύσουν ταυτόχρονα τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για τους βαλκανικούς λαούς είχε έρθει η ώρα να απελευθερώσουν τα κατεχόμενα εδάφη τους. Οι αξιωματικοί και οι ευέλπιδες την ημέρα εκείνη, κλαίγοντας από χαρά, χορεύουν στις αυλές των σχολών. Τα πλήθη επιδοκιμάζουν έξω από τον άκτορο και στις πλατείες. Επιδοκιμάζουμε κάθε τρόπο τον πόλεμο. Όλος ο ελληνικός λαός, του εσωτερικού και του εξωτερικού, ήθελαν τη μεγάλη ιδέα, δηλαδή την Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των πέντε ηπείρων. Γι' αυτό ξεκινήσαν αυτή την εκστρατεία. Ο πόλεμος ξεσηκώνει το λαό. Μαζί με τους φαντάρους που φεύγουν για το μέτωπο, χιλιάδες εθελοντές πέφτουν στα κέντρα στράτευσης και ζητούν επιτακτικά να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Ήταν πραγματικά το πλήρωμα του χρόνου. Ήταν όλοι έτοιμοι γι' αυτό. Κανείς δεν σκέφτηκε σε αυτή την περίπτωση τις θυσίες. Κανείς δεν σκέφτηκε τον εαυτό του. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι στα κέντρα κατάταξης συνέραν πλήθη και μάλιστα πολλούς δεν τους έπαιρναν λόγω ηλικίας και έψαχναν να βρουν διάφορους τρόπους να πάνε στο μέτωπο. Και τελικά ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν τα σώματα εθελοντών. Εις τον πόλεμο είναι η διαταγή αυτή, η φωνή της πατρίδας, καλούσης τα τέκνα της εις τον ιερότερον, τον αγιότερον, τον μεγαλύτερο των αγώνων, γράφουν οι εφημερίδες. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δίνει πρώτος το παράδειγμα. Οι δύο γη του δεν λουφάρουν. Πρώτος φεύγει για το μέτωπο ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Τον έστειλε στην πρώτη γραμμή μετώπου το ίδιο και ο άλλος του γιος, ο Κυριάκος, ο οποίος κατατάχθηκε εθελοντής και πολέμησε και αυτός στη γραμμή των Τρόσο. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος φοιτούσε τότε στη Σχολή Ευελπίδων. Μπορούσε να τον απασπάσει στο ιδιαίτερο γραφείο του. Όχι. Οι μεγαλοαστοί, οι αξιωματούχοι και οι εύποροι ακολουθούν πρόθυμα το παράδειγμα του Βενιζέλου. Ποιοι άλλοι διάσημοι εθελοντές πολέμησαν? Συμμετέχουν όλοι. Και ο Αντώνης Μπενάκης είναι εθελοντής του Βαλκανικού πολέμου για δεύτερη φορά. Ο πατέρας τους ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα παιδιά του όμως μετέβησαν στο μέτωπο, δεν λογάριασαν τα πλούτη τους, έσπευσαν να θυσιάσουν τη ζωή τους αν χρειαζόταν. Ο ελληνικός στρατός χωρίζεται σε δύο στρατιές. Η μία με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο κινείται για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Η υπόλοιπη στρατιά κινείται προς την Ήπειρο υπό τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαπουτζάκη. Με καθαρά αμυντικό δόγμα του δόθηκε εντολή να είναι η πλαγιοφυλακή, θα λέγαμε, του αγώνα που γίνονταν στην Μακεδονία και στη Θράκη.
το μέτωπο δηλαδή της Μακεδονίας και της Θράκης για την τότε ελληνική εξουσία είχε μεγαλύτερη σημασία. Παρά τις εντολές του Αμπουτζάκης κινείται επιθετικά. Στις 5 Οκτωβρίου ο στρατός περνά το γεφύρι της Άρτας που αποτελούσε τότε το σύνορο του ελληνικού κράτους και κινείται προς την πρωτεύουσα της Υπήρου. Και στις 6 το πρωί επιτίθεται στον Κρύποβο, συνεχίζει προς τα 5 πηγάδια, καταλαμβάνει την Φιλιππιάδα στις 11 Οκτωβρίου του 12, συνεχίζει τις επιχειρήσεις, καταλαμβάνει την Πρέβεζα 21 του ίδιου μηνός, κάνει την Πρέβεζα σαν σταθμό ανεφοδιασμού από πλευράς ναυτικού. Για ποιο λόγο Σαμπουτζάκης παράκουσε τις εντολές του επιτελείου και προχώρησε σε επίθεση? Αυτοβούλος προσπάθησε να ξεκινήσει έναν πόλεμο και ήθελε να προσβάλλει και τα Γιάννενα, μάλιστα. Ήθελε να φτάσει μέχρι τα Γιάννενα. Ήταν ένας πατριώτης που ήθελε να φανεί. Αλυτρωτισμός γάρο. Ήθελε να γράψει και αυτός ιστορία. Μετά τις πρώτες επιτυχίες, ο αντιστράτηγος Αμπουτζάκης καταλαβαίνει ότι η στρατιά της Υπήρου δεν επαρκεί για να πετύχει τη δύσκολη αποστολή της. Ο ελληνικός στρατός όμως βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ζητάει ενισχύσεις. Αρχίζουν και καταφθάνουν οι ενισχύσεις υπό τη μορφή εθελοντών, Κρητών, Υπηρωτών, Μακεδόνων από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στη μακρινή Αμερική, οι Έλληνες μετανάστες μαθαίνουν από τις εφημερίδες το ξέσπασμα του πολέμου κατά της Τουρκίας. Η αντίδρασή τους είναι άμεση. Ο παππούς μου ήταν μετανάστης στην Αμερική από τη δεκαετία του 1910. Είχε κάνει αξιόλογη περιουσία στην Αμερική, την οποία μόλις έμαθε, γιατί έφτασαν τα νέα στην Αμερική με τις εφημερίδες και με τα διάφορα μέσα τα δημοσιογραφικά, ότι γίνεται πόλεμος. Γινόταν πόλεμος και ήταν πρωτομπυλών η απελευθέρωση των Ιωνίνων. Με άλλους συναδέλφους και φίλους δημιούργησαν ένα σώμα εθελοντών, νομίζω το 17ο Νέας Υόρκης, και ταξίδευσαν για να έρθουν να πολεμήσουν και να πάρουν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Τις ημέρες που ακολουθούν, χιλιάδες Έλληνες μετανάστες εγκαταλείπουν την ασφάλεια της ξενιτιάς. Συρρέουν στα προξενία και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την εμπόλεμη Ελλάδα. Οι νέοι Έλληνες στην Αμερική σπέβδουν στην πατρίδα να πολεμήσουν. Είναι ο τίτλος των New York Times. Το τελευταίο τετραήμερο, τα ατμόπλια δεν είναι αρκετά μεγάλα για να μεταφέρουν όλους όσους θέλουν να πάρουν τα όπλα για την πατρίδα τους. Υπερπόντιο ταξίδι έκαναν οι Έλληνες να έρθουν από την Αμερική να πολεμήσουν. Βρήκαν την ευκαιρία να δείξουν ότι οι Έλληνες της Νέας Υόρκης έχουν και αυτοί όραμα. Το διπλασιασμό της πατρίδας τους, έχουν όραμα σε ό,τι αφορά τον τότε ελληνικισμό. Όσοι Ελληνοαμερικανοί είναι αδύνατο να στρατευτούν, συγκεντρώνουν χρήματα για τον ελληνικό στρατό. Έγινε με προετοιμασία, βεβαίως. Έγινε κατά εντολή του Βενιζέλου, αλλά υπήρχαν φορείς, αδελφότητες, σύλλογοι και διάφορες εταιρείες που προπαγάνδιζαν, σε εισαγωγικά, το ρήμα, την προσπάθεια αυτή. Ανάμεσα σε πολλούς που έδιναν χρήματα ήταν ένας μεσόκοπος άνδρας. Έβγαλε το σακάκι και το καπέλο του και είπε: «Δεν έχω λεφτά να δώσω, είμαι φτωχός. Έχω μόνο αυτά και τα δίνω για την πατρίδα μου», αναφέρεται στις εφημερίδες της εποχής. Ο παππούς έχει μόνο στο μυαλό του, έχει μόνο το πώς θα συνεισφέρει στην απελευθέρωση των Ιωνίων, εγκαταλείποντας μια σημαντική περιουσία, δύο εστιατορίων και δύο ξενοδοχείων, μη παίρνοντας τίποτα. Ο Κώστας Τσιάνος, υπηρώτης εθελοντής από την Αμερική, είχε μιλήσει παλαιότερα στην ΕΡΤ
για την απόφασή του. Έχει στείλει ο Βενιζέλος έναν ονόματι Γεώργιο Ματσούκα με ένα σταυρό σημαίνιο σε ένα μαντήρι άσπρο και σε ένα ντρουβά λάχικο. Ήρθε στα Φιλαδέλφια και εκεί μας συγκέντρωσαν στην εκκλησία και μας όρκησαν στον Τίμιο Σταυρό και αν η πατρίδα μας χρειαστεί να τρέξουμε όλοι. Κάποιοι επέστρεψαν για να πολεμήσουν αγοράζοντας συγχρόνως και πολύτιμο εξοπλισμό. Δύο υπηρώτες πληρώσανε 10.000 δολάρια, αγοράσανε 4 κανόνια, αγοράσαν στολές για τους στρατιώτες και πολεμοφόδια και υποζύγια για τα κανόνια, νίκιασαν πλοίο και από τη Φιλαδέλφια πήγαν σιδηροδρομικώς στη Νέα Υόρκη και στο λιμάνι του Μανχάταν περίμενε το πλοίο, αν θυμάμαι καλά είναι το Βέρνια. Μπήκαν μέσα με ενθουσιασμό, με σημαίες, με τραγούδια, με παπάδες. Ο ενθουσιασμός των Ελλήνων συγκινεί την Αμερική που διαβάζει τα κατορθώματα των Ελλήνων στις εφημερίδες. Έτσι ένας Αμερικανός πήρε τη μεγάλη απόφαση. Στο λιμάνι του Μανχάταν καθόταν κάποιος και έπινε καφέ. Αυτός ήταν ο ταξίαρχος της εθνοφυλακής του Τενεσί, ο Τόμας Χάτσινσον, ο οποίος ήταν ήρωας του Αμερικανο-Ισπανικού πολέμου και πολύ φίλος του Ρούσβελτ. Βλέπει λοιπόν αυτό τον ενθουσιασμό, ενθουσιάζεται και αυτός και χωρίς δεύτερη σκέψη μπαίνει και αυτός στο πλοίο. Δημιουργική σημεία από εδώ, Αμερικάνοι και από την άλλη, βγάλα φωτογραφία μπροστά από το Empire State Building, τελευταία και μπήκα στο καράβι αυτό στην Ελλάδα. Η ιστορική φωτογραφία απεικονίζει τους εθελοντές της Αμερικής πριν από το υπερπόντιο ταξίδι. Το πανό γράφει «Αναχωρούμε για το μέτωπο. Ζήτω ο πόλεμος». Όταν πλησιάζουν στο Γιβραλτάρ, είναι τόσο ο ενθουσιασμός τους όταν παίρνουν πια μέσα στη Μεσόγειο που αρχίζουν να πετούν περιλέμια, γυλαίκα, καπέλα, σακάκια. Ένας νεαρός μέσα στο μεγάλο ενθουσιασμό πέταξε τα ματογιάλια του και βέβαια όλες τις επόμενες ημέρες είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσε να δει. Η πλειοψηφία των εθελοντών ήταν κριτική. Οι Κρήτες είχαν και μια πικρία, γιατί δεν είχαν ενσωματωθεί με την Ελλάδα. Ήταν αυτονομημένοι, αλλά υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου. Πρώτη μέρα του πολέμου, Βενιζέλος κηρύσσει την de facto ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι μεγάλες δυνάμεις αντιδρούν. Στο κριτικό πέλαγος, οι στόλοι κάνουν ιοψίες στα πλοία που φεύγουν από το νησί για να διαπιστώσουν αν μεταφέρουν εθελοντές. Έρχονται κρυφά. Έρχονται κρυφά, διότι οι καταστάσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετώπισαν οι Κύπροι. Παρά τους ασφυκτικούς ελέγχους των μεγάλων δυνάμεων, 3.500 νέοι δραπετεύουν από το νησί τους και έρχονται να πολεμήσουν για μια χώρα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Πολλοί από αυτούς ήταν φοιτητές, πολλοί από αυτούς ήταν επαγγελματίες και κάποιοι από αυτούς είπαν και ψέματα. Στον Μπιζάνι έχει πολεμήσει ο πατέρας του Μίκη Θεοδωράκη και έχει τραυματιστεί. 16 χρονών. Δάσκαλοι και μαθητές έφυγαν μαζί για το μέτωπο. Αποκορύφωμα της συμμετοχής των εθελοντών αποτελούν οι μαθητές του τότε γυμνασίου Χανίων, τώρα του πρώτου γυμνασίου, τότε ήταν το μοναδικό στα Χανιά.
θα ήταν από τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, στην 7η τότε που έλεγαν και 8η. Και οι δάσκαλοι τους, οι περισσότεροι θα ήταν εθελοντές. Οι μαθητές κλαίνε, όχι όταν τους καλούν στον πόλεμο, αλλά όταν δεν μπορούν να φτάσουν στο μέτωπο. Υπάρχει ο οπλαρχηγός Γεώργιος Γαλάνης, ο οποίος μιλά για τον νεαρό Παντελή Σαϊδάκη, έναν έφηβο, ο οποίος τον παρακαλά να τον πάρει μαζί του με κλάματα, γιατί δεν έχει τη συγκατάθεση του πατέρα του. Ο οπλαρχηγοί της Κρήτης, βετεράνοι των συνεχών κρητικών επαναστάσεων, επιβιβάζονται επίσης στα πλοία για την Ελλάδα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι του καπετάν Γιάννη Καλογερή. Υπήρξε συμπολεμιστής του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κρήτη και ο αγαπημένος του καπετάνιος. Ο Βενιζέλος του έδωσε και το προσωπικό του πιστόλι, το οποίο είχε μαζί του στο Θέρισο κατά την Επανάσταση του 1905. Η τεράστια προσέλευση εθελοντών σύντομα αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον ελληνικό στρατό, που δεν έχει τα μέσα να τους εξοπλίσει και να τους εκπαιδεύσει. Μόλις 13 ημέρες μετά την κήρυξη του πολέμου, η κυβέρνηση δημοσιεύει ένα εντυπωσιακό διάγγελμα που δύσκολα θα συναντήσουμε παρόμοιο στην παγκόσμια ιστορία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει πλέον άλλους εθελοντάς. Τα Ιωάννινα ήταν πάντα σταυροδρόμοι λαών και πολιτισμών. Η πρωτεύουσα της Ηπείρου είχε μεγάλο πλούτο και ιδιαίτερη σημασία για όλο τον ελληνισμό. Όλοι οι ευεργέτες είναι από την περιοχή μας. Δεν είναι, όταν λέμε Ηπειρώτες ευεργέτες, νομίζω είναι λάθος. Γιατί είναι Γιαννιώτες ευεργέτες. Τα Γιάννινα ονομάστηκαν Αθήνα της Τουρκοκρατίας. Το 1912 ο ελληνικός στρατός προελάβνει προς τα Ιωάννινα. Όμως το δρόμο για την πρωτεύουσα της Ηπείρου φράζει ένα ισχυρό εμπόδιο, τα οχυρά του Μπυζανίου. Το 1906 οι Τούρκοι επιτελικοί καλούν τον Γερμανό βαρόνο Κόλμαρ φον ντεν Γκόλτς και του αναθέτουν μια σημαντική αποστολή να οχυρώσει εδώ, αποτελεσματικά, το οροπέδιο των Ιωαννίνων. Απόρθεται είναι όλη η τοποθεσία των Ιωαννίνων. Δημιουργήσε έτσι ένα πέταλο, η ίδια η φύση το δημιούργησε, απρόσιτο, δύσβατο, δισκοκατάβλητο. Τον τουρκικό στρατό αναδιοργάνωσαν και εκπαίδευσαν Γερμανοί επιτελικοί. Ο βαρόνος φον ντεν Γκόλτς ήταν αρχηγός της στρατιωτικής αποστολής. Ήταν σημαντικός ο ρόλος του Γερμανού παράγοντα στην οχύρωση του Μπυζανίου. Ο Γερμανός διέβλεψε ότι το Μπυζάνι είχε γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία. Η πρωτοτυπία του Μπυζανίου ήταν το σκυρόδεμα. Οπλισμένο σκυρόδεμα για πρώτη φορά στην ιστορία. Τι σήμαινε αυτό? Ήταν απειρόβλητο στον βομβαρδισμό. Προφύλασε τα δικά του κανόνια, τηλεβόλα, ενώ τα τηλεβόλα του ελληνικού στρατού έβρισκαν πλέον αυτό που λέμε μπετόν αρμέ.
Υπήρχε προβολή, αφάνθημα και πυροβόλα φαντάσματα. Είχαν 109, όπως έχω διαβάσει, πυροβόλα και δεν τα έβλεπε κανείς. Μόνον έβλεπαν τις αστραπές όταν αυτά πυροβολούσαν και τίποτε άλλο. Τα οχυρά κατασκεύασαν οι τιμωρημένοι Τούρκοι αξιωματικοί που συμμετείχαν στο κίνημα των Νεότουρκων. Τα Ιωάννινα πλέον έμοιαζαν απόρθητα. Τα οχυρά έμοιαζαν απόρθητα, αλλά δεν ήταν. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο για να παρακολουθήσουμε τις πρώτες μάχες του ελληνικού στρατού και τη θυσία των εθελοντών στο μέτωπο της Ηπείρου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το συναρπαστικό πόλεμο των εθελοντών του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Μία από τις πλέον άγνωστες όσο και εντυπωσιακές σελίδες του πολέμου γράφτηκε από το ιστορικό τάγμα των Γαριβαλδινών με ηγέτη το Ριτσιώτη Γκαριμπάλτι. Ιταλοί εθελοντές που πολεμούσαν στο πλάι κάθε λαού που αγωνιζόταν για την ελευθερία του, δεν δίστασαν να ταξιδέψουν μέχρι την Ελλάδα για να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Μαζί τους συντάχθηκαν επιφανείς Έλληνες πολίτες όπως ο βουλευτής Αλέξανδρος Ρώμας και ο ποιητής και βουλευτής Λορέντζος Μαδίλης που ρίχτηκαν στη μάχη με απαρχαιωμένα όπλα και περίσσιο ενθουσιασμό. Στα τέλη Οκτωβρίου αποβιβάζεται στην Πάτρα ένας ηλικιωμένος άνδρας από την Ιταλία. Είναι ο Ριτσιώτη Γκαριμπάλτι, ηγέτης του ιστορικού κινήματος των Γαριβαλδινών. Οι Γαριβαλδινοί επενέβαιναν οπουδήποτε, υπέρ οποιοδήποτε λαό ο οποίος αγωνιζόταν για την ελευθερία. Ο πόλεμος της Ελλάδας εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε αμέσως ο νέος σκοπός των Γαριβαλδινών. Η Ιταλική κυβέρνηση όμως είχε αντίθετη γνώμη. Ήταν επιβαστή στο πλοίο από τον Πρίντεζη, να φύγει από τον Πρίντεζη. Προσπάθησαν να τον εμποδίσουν και όταν πήγαν να τον εμποδίσουν, λέει: όποιος με πλησιάσει θα τον χτυπήσω. Διερχόμενος δε κατόπιν μέσω του πλήθους εκράβγαζε «Βίβα Γκρέτσια», γράφουν οι εφημερίδες εποχής. Τους Ιταλούς εθελοντές υποδέχεται ο πρώην βουλευτής κόμης Αλέξανδρος Ρώμας που είχε διατελέσει τρεις φορές πρόεδρος της Βουλής. Πήγε να πολεμήσει. Πάρα όλα αυτά πήγε και βουλευτής και πήγε να πολεμήσει. Ωραία. Οτιδήποτε συνειρμοί, παραλληλισμοί ή συγκρίσεις. Ο βουλευτής και ενθουσιώδης πατριώτης ήταν αυτός που με δικά του χρήματα εξόπλισε το σώμα των Γαριβαλδινών. Είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα 3.000 εθελοντές πολιορκούσαν το σπίτι του Ρώμα για να καταταγούν εθελοντικά. Πολιόρκησαν το σπίτι του και αναγκάστηκε ο ίδιος και βγήκε να τους πει ότι δεν έχουν δυνατότητα παρά μόνο για συγκεκριμένο αριθμό, δεν είχαν να τους εξοπλίσουν. Σύντομα στο πλευρό των Ιταλών συντάσσονται 1.300 Έλληνες εθελοντές. Τώρα, γιατί τους λέμε ερυθροχύτονες. Οι φάλακα των Γαριβαλδινών είχαν μαύρες στολές. Όμως συνέλαβαν ένα πλοίο, το οποίο μετέφερε κόκκινα πουκάμισα για τους σφαγείς στα σφαγεία στη χώρα, για να μην φαίνεται το αίμα πάνω στις στολές. Πήραν λοιπόν τα πουκάμισα και τα έκαναν δικιά τους ενδυμασία. Σπέβδω από σταχθό στρατιώτης μαχητής. Θέλω δε θεωρήσει ευτυχέστερον των στρατηγών Γαριβάλδη, εάν αφήσει την ίστατην αυτού πνοήν εις τα αιματόβρεκτα μακεδονικά πεδία. Ήταν τα λόγια του Γαριβάλδη όταν αναχωρούσαν για το μέτωπο. Το 1911 στην Ελληνική Βουλή διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις με αφορμή το γλωσσικό ζήτημα. Οι αντιδράσεις είναι έντονες. Έξω οι μαλλιαροί,
φωνάζουν από τα θεωρία. Ή στα ειδικά θεωρία ανταλλάσσονται γενναία γρονθοκοπήματα. Επεμβαίνει η φρουρά και το ξυλοκόπημα εν μέσω φωνών εξακολουθεί. Ο κερκυραίος βουλευτής και ποιητής Λορέτζος Μαβίλης επεμβαίνει με μια ιστορική φράση. Χυδαία γλώσσα υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί ευγενείς οι οποίοι ομιλούν τη δημοτική γλώσσα και πολλοί χυδεομιλούντες την καθαρεύουσαν. Η κήρυξη του πολέμου βρίσκει το Μαβίλη σε ηλικία 53 ετών. Αμέσως παρουσιάζεται στα στρατολογικά γραφεία και ζητά να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή για τα Γιάννενα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που κατατάσσεται εθελοντής. Συμμετείχε όχι μόνο και στις όλες τις κριτικές επαναστάσεις και στον πόλεμο του 1897, όπου συμμετείχε με 70 άλλους εθελοντάς, τους οποίους ο ίδιος επικίνησε και οργάνωσε και με δικά του έξοδα. Ένας βουλευτής στην πρώτη γραμμή τι σημαίνει? Ο Βενιζέλος που ήταν και βουλευτής του κόμματος του Βενιζέλου ήταν. Του είπε: Πού πας, έλα σε πάρω εγώ στο επιτελείο. 54 χρονών εκείνη την εποχή θεωρείται ηλικιωμένος και να δώσεις πιεσή της κίνησης της συνεισφοράς σου μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Όχι, του είπε. Εγώ θα πάω στα Γιάννη. Η άρνηση των στρατολόγων δεν πτώει τον ποιητή. Εντάσσεται εθελοντικά στο σώμα των Γαριβαλδινών και φορά περήφανα το κόκκινο χιτόνιο. Λίγο πριν την αναχώρησή τους για το μέτωπο, οι ερυθροχείτονες συγκεντρώνονται στο πανεπιστήμιο. Εκεί οι έκπληκτοι αντιλαμβάνονται την παρουσία μιας γυναίκας. Η Ασπασία Ράλη ήταν ανιψιά του Αλεξάνδρου Ρώμα. Ήταν κόρη του πρωθυπουργού Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και αυτή ήταν στο σώμα των Γαριβαλδινών. Καταρχήν σε νοσοκόμα. Ζώντας το σπίτι ενός πρωθυπουργού, όντας το παιδί ενός πρωθυπουργού, έχει εξαιρετική αυτοπεποίθηση. Θέλει να γνωρίσει την εμπειρία του πολέμου και επιδιώκει με κάθε τρόπο να βρεθεί στο μέτωπο. Όταν ο θείος της, Αλέξανδρος Ρώμας, συγκρότησε το τάγμα των ερυθροχιτώνων, είχε έρθει η ευκαιρία που ζητούσε. Η Ασπασία Ράλη, Μαυρομιχάλη, είχε δύο παιδιά, ήταν γυναίκα και κόρη της υψηλής κοινωνίας. Παρόλα αυτά, με την κήρυξη του πολέμου, κατετάγει εθελόντρια νοσοκόμα. Στο ημερολόγιο της περιγράφει τη στιγμή που ανακοινώνει την απόφασή της. «Μαμά, είπα, πρέπει να δώσουμε πρώτη ημί στο παράδειγμα. Πρέπει το ταχύτερο να εργαστόμεν σε ένα νοσοκομείο». Με κοίταξαν όλοι, χωρίς να πουν λέξη. Το Μπιζάνι είναι ένα υψίπεδο νότια των Ιωαννίνων σε σχήμα πετάλου. Όποιος ήλεγχε το Μπιζάνι, ήλεγχε και τα Γιάννενα. Εκεί παρέταξαν την τελική γραμμή άμυνας οι Τούρκοι. Στις 21 Νοεμβρίου το σώμα των Γαριβαλδινών που βρισκόταν στο Μέτσοβο λαμβάνει εντολή να επιτεθεί στην ανατολική πλευρά των οχυρών του Μπιζανίου κοντά στο Δρίσκο. Η κατάληψη του Δρίσκου ήταν στη γενικότερη ενέργεια να αποκλειστούν τελείως τα Γιάννενα. Υπόψη είναι ότι από το Δρίσκο περνούσε η μοναδική γραμμή επικοινωνίας με Θεσσαλία και Μακεδονία. Αν λοιπόν ο Δρίσκος καταληπτόταν από τα ελληνικά τμήματα, ο ΕΣΑΤ δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν. Ο ήλιος λάμπει ζεστός. Η ομίχλη σιγά σιγά διαλύεται και προβάλλουν ονειρικά γυάλινα και μαλαματένια τα Ιωάννινα. Πλάι στον Μαβίλη, ο υπολοχαγός Γερακάρης, μαγεμένος από τη θέα των Ιωαννίνων, του λέει: «Τι ευτυχία, καπετάνο Λορέτζο, να πεθάνει κανείς για τα Γιάννινα». Την άλλη μέρα πέθαναν και οι δύο για τα Γιάννη. Η
Οι ενθουσιώδεις εθελοντές πέφτουν στον δρίσκο και παρατάσσονται απέναντι στις τουρκικές γραμμές. Χωρίς να περιμένουν επιβεβαίωση της διαταγής, επιτίθενται στο μέτωπο των Τούρκων. Χωρίς να έχουν υποστήριξη πυροβολικού, έκαναν επίθεση εναντίον του τουρκικού τάγματος, το ανέτρεψαν και κατέλαβαν το δρίσκο. Οι Γαρεβαδίνοι είχαν ένα υπέρμετρο ενθουσιασμό και πολεμούσαν χωρίς να έχουν μια συγκροτημένη τακτική. Ήταν πολίτες, ήταν αγύμναστοι Έλληνες, οι οποίοι προσέφεραν μέσα στο γενικότερο ενθουσιασμό και στα πλαίσια της διεθνούς επαναστατικής αλληλεγγύης, προσέφεραν και αψηφούσαν το θάνατο. Το Δρίσκο οι Γαριβαλδινοί πανηγυρίζουν τη νίκη τους. Μάταια όμως περιμένουν από το Σαμπουτζάκι τη γενική επίθεση στον Πιζάνι. Οι ενισχύσεις δεν έχουν ακόμα φτάσει στο μέτωπο και έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Ανενόχλητοι οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινούν 5.000 άνδρες στο ύψωμα του Δρίσκου και τα ισχυρά τουρκικά πυροβόλα παρατάσσονται απέναντι από τον ανίσχυρο εξοπλισμό των εθελοντών. Τα απαρχαιωμένα όπλα τους, οι γκράδες, εκπυρσοκροτούν, βγάζουν λάμψη και καπνό και με αυτόν τον τρόπο προδίδουν τις θέσεις τους. Αυτό και λέγονται όπλα προδότες. Σφαγή. Φανταστείτε τακτικό στρατός, πάνοπλος, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος, να επιτίθεται εναντίον στρατιωτών εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί πρόκειται για εθελοντές και για εκπαιδευμένους στρατιώτες, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ελάχιστα πυρομαχικά, ελαφρύ οπλισμό και τη ψυχή τους μόνο. Και τελικά αυτοί έδωσαν. Πολεμούσαν αψηφώντας το θάνατο και όπως λέγεται και με την παράδοση τότε, έφυποι και ξυφύρις εναντίον των εχθρών. Προκαλούσαν δηλαδή τον εχθρό με τη ζωή τους και με το θάνατό τους. Τα πυροβόλα αποδεκατίζουν τους εθελοντές που συνεχίζουν να αντιστέκονται. Βλέποντας τους μαχητές να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον, η εθελόντρια νοσοκόμα Ασπασία Μαυρομιχάλη κάνει μια υπέρβαση. Ενώ παρήχε τις υπηρεσίες στο νοσοκόμο, όταν τα πράγματα επιδημώθηκαν για τους Γαριβαλδινούς και τους Βρυχίντονες, άφησε τις γάζες και τις αυτές και πήγε και με κάποιο όπλο για να πλημμύσει. Πήρε τα όπλα και πολέμησε σαν άνδρας στη μάχη του Δρίσκου 26-28 Νοεμβρίου του 12. Και μάλιστα πήγε και περιέθαλψε τον θείο της στο Ρώμα που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της μάχης του Δρίσκου. Η ίδια σε μία από τις ανταποκρίσεις της στην εφημερίδα Ακρόπολης θα περιγράψει τη σκηνή. Με συναντούσαν έκπληκτοι διάφοροι στρατιώτες. Προς όλους δεν παρέλειπα να φωνάζω. Εμπρός, εμπρός. Οι Γαριβαλδινοί βάλλονται από 24 κανόνια και από άλλα τόσα μυδράλια. Αποδεκατίζονται κυριολεκτικά, οι περισσότεροι αξιωματικοί τους είναι νεκροί. Ανάμεσα τους πέφτει νεκρός και ο εθελοντής από την Κρήτη, Χρήστος Μακρής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Μακρής απροκάλυπτα, ξέρετε, στα σώματα ο αρχηγός είναι τελευταίος. Πάει η μάχη μπροστά. Αυτός μπήκε μπροστά να εμψυχώσει το σώμα και πήγε να καταλάβει μόνος του ένα εχθρικό πολυβόλο. Οπότε μια σφαίρα του ήρθε στο ξανθή μέτωπο. Οι ερυθροχύτονες αρχίζουν να υποχωρούν. Ο ηλικιωμένος αρχηγός του σώματος ρίχνεται και αυτός στη μάχη. Εθεάθη τότε ο Ριτσιώτης Γαριβάλδης, εκτιθέμενος εις τον πυρ Έφυπος και εξορκίζων αυτούς να μείνουν εις τας θέσεις των, τρέχων από του ενός εις το άλλο άκρον της φάλαγκος. Και ήταν και οι τρεις ηγοί του Γαριβάλδη, οι οποίοι πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή μαζί με τους άλλους τους εθελοντές. Ο ίδιος δε ο Γαριβάλδη, ο Ριτσιώτη Γαριβάλδη, είχε τραυματιστεί στο πόδι και συμμετείχε στη μάχη του Δρίσκου παρά το γεγονός ότι ήταν υπερήλικας και είχε πρόβλημα από τους συνεχείς πολέμους στα πόδια του, αλλά παρόλα αυτά συμμετείχε.
Παρά τον ηρωισμό των εθελοντών, το μέτωπο στο βρίσκο σπάει. Ο Αλέξανδρος Ρώμας τραυματίζεται, αλλά συνεχίζει να πολεμά. Τότε μια σφαίρα βρίσκει τον ποιητή Λορέτζο Μαβίλη κατά πρόσωπο. Όρθιος ακόμα ο Μαβίλης, αντραγαθεί με το πιστόλι στο χέρι. Εμψυχώνει τους στρατιώτες του λόχου του. Ένα βόλι τρυπάει το ένα μάγουλο και βγαίνει από το άλλο. Και μια δεύτερη σφαίρα τον χτυπάει και του τρυπάει την καροτίδα. Το αίμα πάγωνε μέσα στο λαιμό του. Του δυσκόλευε την αναπνοή. Δεν μπορεί πια να μιλήσει. Κάνει νοήματα να του δώσουν χαρτί να γράψει. Μα δεν προσθένει να γράψει. Αφήνει την τελευταία του πνοή στον Δρίσκο απέναντί μας, λέγοντας εκείνο ότι ποτέ δεν ήλπιζα να έχω τέτοια τιμή να δώσω την ζωή μου για την Ελλάδα. Στη φωτογραφία που διασώθηκε, ο ιερέας του τάγματος Παπαφώτης κλείνει τα μάτια του νεκρού Λορέτζου Μαβίλη στην αυλή της εκκλησίας. Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Μαβίλη, ρωτούν τον Παπαφώτη: «Και πού είναι τώρα ο τάφος?» Ο Παπαφώτης, αντί να απαντήσει, έκανε μια χειρονομία, σαν να διέγραφε κάτι αόριστο και μεγάλο στο κενόν, σαν να έδειχνε μια άβυσσο. Μήπως ο βωμός της πατρίδος έχει τόπο και όρια? Ο θάνατος του Λορέτζου Μαβίλη συγκλονίζει την Ελλάδα. Οι εφημερίδες θα γράψουν. Ο βουλευτής Μαβίλης εφωνεύθη πρώτων Ιωαννίνων. Ποιητής αυτός όριμος και εκλεκτός πολίτης, ο Λαβρέντιος Μαβίλης έδωσε με τον ηρωικό του θάνατον εις το Δρίσκον το υψηλότερον των παραδειγμάτων. Στη γενέτειρά του την Κέρκυρα επικρατεί βαρύ πένθος. Ο έρωτας της ζωής του, η ποιήτρια Μυρτιώτισσα, θα γράψει στη μνήμη του το ποίημα «Σ' αγαπώ». Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Το πένθος για τον Λορέτζο Μαβίλη και τους υπόλοιπους εθελοντές στο Δρίσκο γρήγορα μετατράπηκε σε αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο για να παρακολουθήσουμε την πρώτη προσπάθεια της στρατιάς Ηπείρου να εκπορθήσει τα οχυρά του Μπυζανίου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την εντυπωσιακή μάχη του ελληνικού στρατού αλλά και των εθελοντών για την εκπόρθηση των οχυρών του Μπυζανίου. Το Νοέμβριο του 1912 οι συμμαχικές δυνάμεις της Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου υπογράφουν στη Τζατάλτζα ανακοχή με την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση όμως αρνείται να υπογράψει κατάπαυση του πυρός για ένα και μόνο λόγο. Τα Ιωάννινα δεν είχαν ακόμα απελευθερωθεί. Έτσι, λίγο πριν την αναχώρησή του για το διπλωματικό τραπέζι στο Λονδίνο, ο Πρωθυπουργός Ελευθέρος Βενιζέλος καθιστά επιτακτική την ανάγκη εκπόρθησης των Ιωαννίνων. Η ολιγάριθμη στρατιά της Ηπείρου, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Σαπουτζάκη, ετοιμάζεται να δώσει την πρώτη μεγάλη μάχη. Την 1η Δεκεμβρίου ο Κωνσταντίνος Σαπουτζάκης διατάσσει γενική επίθεση στα οχυρά του Μπυζανίου. Το έδαφος εδώ είναι δύσβατο και οι Τούρκοι στρατιώτες πάνωπλοι. Ωστόσο, οι Έλληνες εφορμούν κατά μέτωπο. Στα πλάνα ντοκουμέντο, οι στρατιώτες προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας πριν από την επίθεση. Το γενικό σχέδιο του Σαπουτζάκη ήταν επίθεση κατά μέτωπο εναντίον της οχυρωμένης τοποθεσίας του Μπυζανίου. Τότε ήταν περιφερμένο όλο με σύρματα. Είχε τρεις δοκούς σιδερένιους με σύρματοπλέγματα και κάτω τα χωράφια ήταν όλα αγκαθωτά σύρματα που δεν μπορούσε κανείς να πατήσει μέσα. Μας είχαν δώσει ψαλίδια να κόψουμε τα σύρματα, αλλά από το μέρος εκείνο
που μας έβαλαν να κόψουμε τα σύνματα ευαλόνταν από παντού. Όποιος έμπαινε μέσα δεν έβγαινε ζωντανός. Την κρίσιμη στιγμή, το στήσιμο των ελληνικών κανονιών από το Σαμπουτζάκι αποδεικνύεται λανθασμένο. Το γεγονός δηλαδή ότι τα πυροβόλα βρίσκονται στις προφυλακές και δεν υπάρχει μπροστά από αυτά ούτε ένας πεζικάριος, ούτε ένας πεζός, θεωρείται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί τα έχει βάλει εκεί να παίζουν το ρόλο του μπαμπούλα. Χωρίς να έχουν ταχθεί σε βάθος για να χτυπήσουν στόχους, όπως θα δούμε αργότερα, σε βάθος για να καταστρέψουν τα πυροβόλα. Εσύ έχεις το ελληνικό πυροβολικό, δεν χρησιμοποιείται τη στιγμή της εφόδου. Υποκαταρακτώδη βροχή. Οι Έλληνες στρατιώτες επιτίθενται πεζοί κόντρα στα τουρκικά πυροβόλα. Ολόκληροι λόχοι αποδεκατίζονται. Γυμνοί, όρθιοι, επάνω στη σταυράκια. Χωρίς κανένας είδους κάλυψη. Αν είναι δυνατόν τώρα με το Μάλιχερ και την Ξυφολόγη να επιτεθείς εναντίον οργανωμένων θέσεων με πολυβολία και πυροβολία. Δόθηκαν μάχες σώμα με σώμα, δηλαδή με την Ξυφολόγχη. Όταν πλέον έφταναν πέρα από την απόσταση βολής χειροβομβίδας, από τα 100 μέτρα και κάτω, δούλευε Ξυφολόγχη, σώμα με σώμα. Γι' αυτό σημαίνει κάνω έφοδο, τρέχω προς τον εχθρό, έχω το ψύχος, έχω το χιόνι, τη βροχή που με τρώει. Τα υψώματα γύρω από τον Μπιζάνι αλλάζουν συνεχώς κατοχή. Σε κάθε υποχώρηση του ελληνικού στρατού, οι Τούρκοι αντεπιτίθενται γενναία, με σφοδρότητα. Ανακατέλαβαν τα υψώματα της Τωράγης που είχε καταλάβει η Δευτέρα Μεραρχία, αλλά και με ελληνική αντεπίθεση την επομένη ανακατελήφθησαν από τον ελληνικό στρατό. Στην περιοχή της Καστρίτσας καμία επιτυχία δεν σημειώθηκε, στην περιοχή της Μαλολιάσας καμία επιτυχία δεν σημειώθηκε, γέμισε ο τόπος με νεκρούς και τραυματίες. Στο ύψωμα της Αιτωράχης ένας Κύπριος εθελοντής πληγώνεται θανάσιμα, ενώ πολεμά όρθιος τον εχθρό. Το όνομά του είναι Χριστόδουλος Σόζος. Μάλιστα ήταν δήμαρχος Λεμεσού και έφυγε από τα πατρώα εδάφη προκειμένου να συμπολεμήσει για την απελευθέρωση Ελλήνων. Ο Σόζος τι έγραψε στους δικούς του στην Κύπρο ενώ πήγαινε να πολεμήσει? Έγραψε ένα γραμματά, δεν σας είπα που πάω, γιατί δεν ξέρω εάν τα δάκρυά σας θα με κάνανε να μην κάνω αυτό το επιχείρημα. Στόρισε όταν πλέον το καράβι έφτανε στον Πειραιά. Έγινε δεκτός στην Αθήνα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη. Του προτάθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάποια διοικητική θέση, το αρνήθηκε και βιαζόταν πολύ γρήγορα να βρεθεί στο πεδίο των μαχών. Είπε ότι ο πολιτικός δεν είναι μόνο να δίνει διαταγές, είναι να μάχεται και ο ίδιος. Να δίνει το παράδειγμα στο λαό. Βεβαίως, να δίνει το παράδειγμα στο λαό. Ο Σόζος πολεμούσε στην πρώτη γραμμή, συχνά ακάλυπτος, και ήταν από τους πρώτους οι οποίοι επιτίθεντο
δίχως να αναμένει τις βολές του πυροβολικού. Σκοτώθηκε μπροστά ακριβώς από το χαράκωμα το τουρκικό στην προφήτηλία της Μανολιάς σας, με το όπλο στο χέρι ακριβώς μπροστά από το τουρκικό χαράκωμα, τον γάζο σε ρηπή πολυβόλου. Η θυσία του Σόζου γίνεται παράδειγμα για όλο τον κυπριακό ελληνισμό. 1500 Κύπριοι εθελοντές πολέμησαν στην πρώτη γραμμή. Οι εφημερίδες έγραψαν: σπανίος θάνατος στρατιώτου παρέσχεν εις των αγώναν υπηρεσίας όσο ο θάνατος του ήρωος, ως της πολεμών, ιστάμενος και παρορμών και ενθαρρύνων του συμπολεμιστάς του, έπεσε πρώτος εν πρώτης. Στη μάχη πρωτοστατούν με ενθουσιασμό οι κριτικοί εθελοντές. Ανάμεσά τους είναι και ο ιερός λόχος των Κρητών φοιτητών. Συγκρότησαν οι Κρήτες φοιτητές, οι οποίοι λόγω της ηλικίας τους δεν τους είχαν επιστρατεύσει. Οι οποίοι πολέμησαν δίπλα με έναν άλλο ιερολόχο, τον ιερολόχο της Φιλαδελφίας ή τον ιερολόχο των Αμερικανών. Κατέβαλα πάνω ένα ύψωμα κοντά στο Αγιάννενα, στα Γιάννενα, μετά από σκληρότατες μάχες με τα πολυβόλα να... ρίχνουν τις οβίδες, το πορυβόλα των Τούρκων να ρίχνουν τις οβίδες επάνω τους. Παρόλα αυτά, οι φοιτητές και οι σπουδαστές, οι Κρήτες, με εφόπλου λόγχοι κατέλαβαν το ύψωμα και το κράτησαν. Στα βουνά της Υπήρου, στους Βαλκανικούς, ακούστηκε για πρώτη φορά η λέξη αέρα. Είναι αλήθεια ότι οι Κρήτες εθελοντές βροντοφώναξαν για πρώτη φορά στα υπηρετικά βουνά, στα βουνά του Μπιζανίου, της Αιτωράχης, στα κακοτράχαλα αυτά και αφιλόξενα βουνά, την Ιαχή αέρα. Φοιτητές Κρήτες ήρθαν να πολεμήσουν και από τους 240 ή 160 μήνας στα υψώματα της Μανολιάς σας. Και ο κριτικός ποιητής Βουγιουκλάκης τότε έγραψε ότι θα ρίξω δάφνες και σμυρτιές από τον Ψιλορίτη εκεί που ανταποθήκανε Ήπειρος και Κρήτη. Οι εθελοντές που έδωσαν το αίμα τους για την απελευθέρωση της πόλης δείχνουν το δρόμο στους πολεμιστές και μέχρι σήμερα συγκινούν με την αυταπάρνησή τους. Στην επόμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τον άγνωστο πόλεμο των κατασκόπων και τις σκληρές τελικές μάχες για να υψωθεί η ελληνική σημαία στα Ιωάννα. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολούθησατε.